Λοιπόν, θα το ξεστολίσουμε αμέσως μετά την ταινία. Να είσαστε έτοιμοι με το δαχτυλάκι πάνω στο, στο τηλεφωνάκι. Μάλιστα. Για να πατήσετε το, πώς το λένε το επαναλαμβανόμενο κλίση. Redial, ναι. Για να πιάσετε γραμμή κατευθείαν και να πάμε για παιχνίδι. 2-10-6-4-3-3-10 και στο ΚΜΕ1 τα 10 νεσεσέρ της Max Factor που είναι εδώ για εσάς. Τώρα λοιπόν λέγαμε για την ταινία που είδαμε χθες και που την μόλις... Την οποία είδαμε με, σε κανονική προβολή με πάρα πολύ κόσμο. Ναι, γιατί είχε πολύ χθες, κόσμο. Ναι, γιατί ήταν και αργία και πήγε ο κόσμος στο σινεμά. Ευτυχώς, γιατί τις γιορτές δεν φάνηκαν τα εισιτήρια να κουνιούνται ιδιαίτερα. Αγάπησε ναρκωτικό. Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος στο Love and Other Drugs, διότι και οι δύο πρωταγωνιστές, και η Maggie και ο Jamie, έχουν να κάνουν με φάρμακα. Η Maggie είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, ένα κορίτσι που δεν φαίνεται να έχει αναστολές. Δεν κατάλαβα έτσι το τίτλο, σου πω εγώ πως το κατάλαβα. Ναι. Λάβε να ναι. Εγώ θα το εξηγούσα. Αγάπησα ένα ναρκωτικό, διότι και οι δύο αυτοί τύποι ερωτεύτηκαν παθιασμένο ένα τον άλλον, χωρίς όμως να είναι δύο απλοί τύποι που θα θέλαν πάρα πολύ για διαφορετικούς λόγους να ξεκολλήσει ο ένας τον άλλον, αλλά σαν τα ναρκωτικά δεν ξεκόλλησαν. Ακριβώς. Η απόδοση του ελληνικός τίτλος δηλαδή είναι σωστός. Γιατί δύο άνθρωποι που ασχολούνται από τελείως διαφορετική σκοπιά με τα φάρμακα. Η κοπέλα αυτή είναι άρρωστη, είναι ασθενής, έχει Parkinson και ξέρει απ' έξω και ανακατοτά τι, τι θεραπεία πρέπει να κάνει. Και αυτός, για να καθυστερεί την εξέλιξη, καθυστερεί την κακή εξέλιξη της ασθένειας. Ναι, γιατί δεν θα γίνει ποτέ τελείως καλά. Ναι, γιατί είναι σε πρώτο στάδιο. Γιατί αυτό μας λέει το έργο. Η ασθένεια αυτή είναι ανίατη. Ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί. Είναι ανίατη η ασθένεια και εκφυλιστική. Δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο να μην μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό σου καθόλου καλά. Αυτός λοιπόν είναι ένας. Ένα αγόρι που τα έχει όλα, είναι όμορφος, λαλίστατος. Από καλή οικογένεια. Από καλή οικογένεια, έχει κάνει σπουδές στην ιατρική τις οποίες παράτησε. Και έχει ένα θέμα με τον πατέρα του προφανώς, μια ανταγωνιστική, κάτι θέλει να αποδείξει ή δεν θέλει να αποδείξει, γι' αυτό και αποτραβιέται από όλα αυτά και ξέρει ότι το μεγάλο του ατού είναι να πουλάει. Να πουλάει οτιδήποτε, να το πουλάει με μεγάλη πιστικότητα. Από τηλεοράσεις που τον βρίσκουμε στην αρχή μέχρι φάρμακα που τον βρίσκουμε στη συνέχεια. Και μέχρι να έχει όποια γυναίκα θέλει. Διότι όταν λέμε πουλάει, μιλάμε για άνθρωπο που έχει φοβερό λέγιν, που ξέρει πώς να χειριστεί τις καταστάσεις και τα πράγματα. Αυτή είναι και το δυνατό του σημείο σε σχέση με τον αδερφό του, ο οποίος έκανε πολύ γρήγορα λεφτά, μικρότερος από αυτόν. Όμως είχε αυτός ένα άλλο αδύνατο σημείο, με τις γυναίκες τίποτα, δεν ήταν ωραίος. Ο αδερφός του, καθόλου ωραίος. Είναι το αντίθετο του Jake Gyllenhaal που βλέπουμε στην ταινία. Αυτή όμως, επειδή είναι ανένταχτη και έχει αναπτύξει τον κινησμό της λόγω της ασθένειας, τον μυρίζεται αμέσως. Ξέρει όλα τα κλισέ που της πετάει, το ένα μετά το άλλο. Και είναι σαν να του λέει, εμείς μπορούμε να κάνουμε σεξ, αλλά δεν θέλω παραπέρα δέσμευση. Και αυτός βολεύεται, διότι αυτό ακριβώς θέλει και ναι, αλλά δεν θέλει παραπέρα δέσμευση να συμπληρώσω τον συνεργάτη μου, διότι επειδή έχει την ασθένεια αυτή και ξέρει ότι περνώντας ο καιρός θα γίνεται και χειρότερα, δεν θέλει συναισθηματικές δεσμεύσεις, γιατί ο προηγούμενος με τον οποίο είχε σχέση την παράτησε μόλις διαγνώστηκε η ασθένεια. Συνέχισε αυτό. Ο προηγούμενος, ο οποίος όμως, για να συμπληρώσω τη συνάδελφο, ήταν και αυτός αντιπρόσωπος φαρμάκων. Και μάλιστα ο κύριος ανταγωνιστής του Jake Gyllenhaal. Ένα τύπο. Είχε πάρει του αντιπροσώπου μπάλα δηλαδή. Βέβαια, αυτό που ξέρει τη δουλειά καλύτερα και είναι και το... Παραπέμπω τους πλατζίδες, αν ας πούμε, ναι. Ναι. Αυτή είναι αγάπη σαν πιτόγυρο. Το κάνουμε sequel, η αγάπη σαν πιτόγυρο. Που λες λοιπόν, ο καθένας από τους δυο τους βολεύεται σε αυτή τη σχέση γιατί ταιριάζουν χωρίς να το καταλάβουν. Χωρίς δεσμεύσεις. Χωρίς δεσμεύσεις. Αλλά δεν κολλάνε μετά, απόλυτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί και ο ένας... Για πες, okay. Τελειώσει με το σουβλατζί. Όχι, συγγνώμη, χίλια γιατί συγγνώμη. Δεν τελειώνει αυτό με το σουβλατζί. Οπότε. Το ξέρεις. Που λες λοιπόν, αυτός έχει φιλοδοξίες. Το επάγγελμά του εξελίσσεται γιατί τα πάει καλά. Διότι έχει και το λέγει με τις γυναίκες της, ρίχνει τις ρεσεψιονίστ στα ιατρικά κέντρα. Χαμός γίνεται. Χαμός. Και αυτή καταλαβαίνει ότι έχει αισθήματα. Αλλά όπως είπα και πριν, έχει αναπτύξει τον κινησμό. Ξέρει πώς να διώξει κάποιον πριν την παρατήσουν. Και εκεί πάνω βασίζεται το αισθηματικό κομμάτι της ταινίας. Το πρώτο κομμάτι της ταινίας, που είναι και το πιο γρήγορο και που τους βλέπεις να αναπτύσσονται, να έρχονται κοντά, να κολλάνε αλλά να το αρνούνται, είναι και το πιο ενδιαφέρον. Μετά κάνει... Και ο αγώνας αυτού νου να εξελιχθεί και να χωθεί. Γιατί είναι δύσκολο. Ο άλλος ήταν αρχηγός, ο άλλος πολιτής, αρχιπολιτής φαρμάκων. Μετά τι, να σημειώσω ότι αυτός είχε κάνει, να επαναλάβω μάλλον ότι είχε κάνει σπουδές ιατρικής, άρα το ξέρει το θέμα φάρμακο πολύ καλά. Ξέρει. Το ξέρει απ' έξω. Άρα δεν είναι απλώς ένας τύπος που πουλάει όπως εμείς μπορούμε να πουλήσουμε αυτό.
το καταλαβαίνει, το νιώθει. Και κάποια στιγμή βλέπουμε πως μοιάζουν να είναι ζευγάρι, κάνουν πως το αρνούνται, αλλά δεν μπορούν να το αποδιώξουν. Και προσπαθούν να το αναλύσουν κιόλας. Γιατί δηλαδή, είμαι εγώ μαζί της. Συναντιούνται μόνο για να έχουν ερωτικές στιγμές. Αυτό και φεύγει μετά ο καθένας. Πάει στον άλλο. Αλλά κρύβουν αισθήματα όμως κατά βάθος. Ελένη. Θα ήθελα να δούμε τα πλάνα της ταινίας. Μάλιστα. Για να πούμε και το φινάλε της κριτικής μας. Όχι μας. Ναι, ναι, θα τα πεις όλα. Για να δούμε. Πόσο το σκεφτόμουν χθες βγήκαμε την ταινία και του λέω Θοδωρή μου, έχω ιδρώσει. Τι θα πούμε αύριο. Έχω αγχωθεί, του λέω πραγματικά. Τώρα σε καταλαβαίνω που σε τσιγκλάω και σου λέω: Παίζει Θοδωρή, τελικά τι λέει Θοδωρή. Θα πήγαινε αυτό που να εκείνο, που το άλλο, που το παράλληλο, που εκεί είναι το δυνατό του σημείο, εκείνο το δυνατό του σημείο. Του λέω: Ναι, άνθρωπε μου, πες μου. Τη βλέπω την ταινία. Εμείς τη βλέπουμε την ταινία. Μέλα που δεν μπορώ να σε απαντήσω. Για δώσε το τρέιλερ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Hey Lisa. Her name's not Lisa. I know, but if every time I say, hey Lisa, she'll think that I dated a girl who looked just like her. She'll develop this unconscious need to win my approval, and from then on, it's cake. Damn. Why would you want to be a pharmaceutical rep? Money. So I hear we're coming out with a new sex drug. Viagra. I want it. Men without a useful erection in years. Oh, okay. Hey. You're so damn sexy. You have beautiful eyes. Of the best you got? This isn't about connection for you. This isn't even about sex for you. This is about finding an hour or two of relief from the pain of being you. And that's fine with me, see, because all I want is the exact same thing. Oh, can't you see? Love is the drug for me. I think it's time for you to go. Oh, she rejected you. That's why you want her. Just keep it simple. Viagra, the little pill that's starting a gold rush. It's hard to believe, isn't it? It's hard to believe. You must be swelling with pride. I love you. What? I've never said that to anyone before. Are you okay? Jamie, she's sick. You sure you want to do this? Is in the corner. There's a lot I don't understand about life. With the black coat on. Beautiful girl. You meet thousands of people. I'm not running away. It's not your choice. And then you meet one person. And your life has changed. Beautiful girl. Forever. I'm sorry, I know, it's so late. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Get out! Αν δεν είχε τα τυχερά. Αν δεν ήταν όμορφος. Είχε λεφτά, αλλά πήγαινε και κοιμόταν στον καναπέ του μεγάλου του αδερφού. Είχε μοναξιά. Τεράστια. Δεν θα έχεις και αυτόν αδερφό να πώς γεννιούνται μερικά. Σε ακούω, Ελένη μου, για πες μου, να πάω να τη δω την ταινία ή να μην πάω. Θοδωρή μου. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι όποιος πάει να δει αυτή την ταινία θα περάσει ευχάριστα. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ταινία που θα τη δεις και μια δεύτερη φορά μετά από δύο χρόνια. Πώς ανοίγουμε τον τουλάπι και λέμε ρε παιδί μου, σήμερα που δεν έχω τίποτα να δω, για να δω ρε παιδάκι μου από ό,τι έχω πάρει, ξέρω εγώ, από τις εφημερίδες. Mm. Ποια ταινία λίγο να χαζέψω, να χαλαρώσω. PS I love you. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτή την ταινία την είδα ευχάριστα, μ' άρεσε, ωραία ήταν. Είχε ωραία στιγμές μέσα. Δεν είναι αυτή που θα τα ξαναδώ σε ένα-δύο χρόνια. Ναι, γιατί ήταν λίγο απ' όλα και τίποτα ιδιαίτερο. Ήταν και λίγο ερωτική και αισθηματική και είχε και το κοινωνικό υπόβαθρο. Και οι ηθοποιοί είναι καλοί, αλλά όλο και κάτι θυμίζουν όπως το συζητήσαμε και λίγο χτες. Δηλαδή αυτό θυμίζει λίγο και ως χαρακτήρας και ως παίξιμο τον Tom Cruise, τον Jerry Maguire. Ένας υπερκινητικός τύπος που θέλει να πουλήσει και στο τέλος αντιλαμβάνεται ότι η κοπέλα, πού είναι η κοπέλα, αυτή είναι που με στηρίζει. Αυτήν χρειάζομαι, γιατί αυτό είναι το... Και αυτή η κοπέλα, ενώ έχει μια προσωπικότητα την οποία δείχνει λίγο-λίγο, δεν καταφέρνει να μην μοιάζει στη Τζούλια Ρόμπερτς. Πάρα πολύ μοιάζει, παιδιά, και όταν κλαίει και όταν γελάει και τα μάτια της και αντιδράσεις. Στις μεγάλες της αντιδράσεις θυμίζει πάρα πολύ Τζούλια Ρόμπερτς και προδίδεται από τα μάτια, τα οποία είναι μεγάλα και πολύ εκφραστικά. Και το χαμόγελο που το χαμόγελο, το γέλιο.
Ξεκίνησαν με τον ίδιο σκηνοθέτη τις μεγάλες επιτυχίες. Με τον Γκάρι Μάρσαλ έκανε αυτή το ημερολόγιο της πριγκίψας, με τον Γκάρι Μάρσαλ έκανε Τζούλια Ρόμπερτς στο Pretty Woman. Το Pretty Woman, βέβαια. Τον Γκάρι Μάρσαλ. Η αλήθεια είναι, Ελένη, τώρα βλέποντας το τρέιλερ που για πρώτη φορά το είδα και μην γνωρίζοντας το story βέβαια της ταινίας, έτσι. Σε μια σκηνή που της την πέφτει αυτός λέγοντας ότι έχεις πολύ ωραία μάτια, του κάνει αυτή, οκ, okay, όλα καλά, όλα ωραία. Θα ήθελα να κάνουμε σεξ, αλλά δεν θα ήθελα να προχωρήσουμε παραπέρα. Δεν θα ήθελα μια σχέση, ας πούμε. Ναι, αυτό το λέει, αυτά μου το χαίρω πολύ. Ναι, ναι, οκ, αλλά μου είναι όνειρο πολύ να ντρώνει μια συγκεκριμένη σχέση. Πολύ σωστά κινείται. Πολύ σωστά κινείται. Αυτή... Μην νομίζεις και αυτή σε μένα κοιτάει στο σπίτι και περιμένει. Αλλά κινείται σωστά. Γιατί κολλά. Να σου πω κάτι, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα πάντως. Οι sex buddies, δηλαδή άνθρωποι που βρίσκονται μόνο για να κάνουν σεξ και χωρίς. Μόνο γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι, αλλά στην περίπτωση αυτού του κοριτσιού. Αλήθεια. Όχι, παίζει πολύ. Sex buddies είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται μόνο για να κάνουν σεξ και απομακρύνονται και είναι αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό. Και όμως δεν γίνεται. Σε αισθήματα ρε παιδιά για τον άνθρωπο. Δεν γίνεται αυτό. Τι λέτε τώρα. Σώπα ρε παιδί, μέλα από το 60 σήμερα εμείς τώρα αυτή σε αισθήματα. Είμαστε φίλοι, δεν ταιριάζουμε, ταιριάζουμε μόνο σε αυτό. Άσε με βρε Κατερίνα τώρα, δηλαδή εσύ που είσαι στο 2-10-2-11. Θα βρεθείς με ένα αγόρι για ένα βράδυ και την άλλη μέρα δεν τρέχει τίποτα, θα τον πάρεις 100 τηλέφωνα. Εγώ. Ναι. Εγώ. Ναι. Με βλέπεις εμένα να κεντάω το καλημέρα και αυτό θα περάσει στο σπίτι την πεθάτα. Είμαστε σεξ μπάρις, δηλαδή τα βρίσκουμε. Αλλά μετά είμαστε φιλαράκια, πάμε και γήπεδο. Και είμαστε χαλαροί. Και αυτοί τα πιστεύαν αυτά όταν τα λέγανε. Αλλά μετά όμως. Κολλήσανε. Δεν ξεκολλάγανε. Έτσι. Τώρα αυτή είναι μια ταινία που αν πάει και... ένα σεξ μπάρι, μπορεί να γίνει σχέση. Εννοείς να πάρει μαζί να τη δουν. Αν πάρει μαζί να τη δουν. Εδώ συζητάμε αν μπορούμε να πάμε να δούμε την ταινία. Να ξέρουμε να πάνε δύο οι οποίοι έχουν μόνο ρομαντική σχέση. Ώρα, πείτε μας. Δεν είμαστε ψυχολόγοι, ρε παιδιά. Πού να πάμε, να ξαναπάρουμε το American Pie στο σπίτι ή να πάμε εκεί. Να σου πω κάτι αντικειμενικό. Ότι χθες την είδαμε με κόσμο και με κόσμο λειτουργήσε. Και εγώ δεν ξέρω τι είχε πάρα πολύ. Από τη δεξιά μου πλευρά καθόταν ένα ζευγάρι γυναίκα δίπλα μου. Έκλαιγε τουλάχιστον σε πέντε σκηνές μες στο έργο. Όλοι συγκινηθήκαμε στο τέλος. Αριστερά μου δύο θέσεις πιο δίπλα καθόταν ένα άλλο κοινό μα φίλο. Ο οποίος έκλαιγε και αυτός. Και δεν ξέρω αν έκλαψε και εσύ, Θοδωρή. Έκλαψε και εσύ. Όλοι κλάψανε. Μόνο εγώ δεν έκλαψα, ρε παιδιά. Πού να σε πάμε να στεναχωρηθεί. Εγώ δεν έχω κλάψει με αληθινά σενάρια. Πώς να κλάψω τώρα με την ταινία. Εσύ μόνο με τη λίστα του Σίντλερ και πάνω στεναχωριέσαι. Δεν είναι αυτό όμως, θα σας πω, δεν είναι μέτρηση. Διότι και εγώ όταν πήγα να δω τον Τιτανικό, ήμουνα χαχάκουκου και μπουκωνόμουν τα ποπκόρν δίπλα μου και φώτισαν δύο μπολτιμπιλτεράδες. Αλλά μιλάμε αυτούς που κατεβαίνουν στους αγώνες, έτσι. Που δείχνουν τις γάμπες, έτσι. Και μπαίνει και μου λέει, να δούμε τώρα, είναι σούπερ, και μετά από λίγο τον ακούω, μπαίνει. Και τι χώραγε και στην καρέκλα από όλες, τι ήταν. Μας έχει διαλύσει, μου λέει, κομμελιά. Και μου τη λέω. Και σε έχω το δίπλα. Δεν είναι μέτρηση, κατάλαβες, γιατί βλέπεις τον μπολτιμπιλτερά. Όπως την άλλη φορά που πήγες. Τα μεγάλα σώματα δεν έχουν ψυχή. Όχι, έχει, αλλά μου το παίζει και εμένα αφού σκοτώσω ότι κατεβάζει ο αγώνα και δείχνει. Μα δεν το παίζει, είναι ο άνθρωπο, γιατί κάνει τόσο γυμναστική. Ναι, και περιμένει και εσύ ένα στήριγμα. Και είναι από δίπλα και μου στέκει χαρτομάτιλο. Μου λέει, μα έχει διαλύσει. Όπως επίσης, έχω πάει να δω το remake του Εξορκιστή. Κλαίγανε και εκεί. Όχι, δεν κλαίγανε. Και κάθεται δίπλα μου ένα τύπο, τρυπετήρι, σκουλαρίκια και αυτά, τύπο σκληρό. Μου λες φοβάσαι. Λέω εγώ αυτά τα βλέπω και κοιμάμαι. Μη λοιπόν έχει μια σκηνή με ένα μαύρο τηλέφωνο. Έχουμε συγκεντρωθεί όλοι. Και κάνει. Πώς είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι. Κάνει το τηλέφωνο ένα ντρρ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 
κάτω από τα μαροκολόνα. Σου μιλάω για μπλούζες τώρα, μετάλλικα και τέτοια. Φοβάσαι. Με το που κάνει τρώνε το τηλέφωνο. Παναγία μου, θα βγει από μέσα σου. Πήγαινε βάλε την πάτη στο σπίτι και κάνε ένα χορευτικό τύπο. Δεν πάει με τους μετάλλικα η πάτη. Δεν πάει με τους μετάλλικα. Όπως θα ολοκληρώσουμε την ταινία που δεν μας αφήνει να ολοκληρώσουμε. Α, είδες τι τραβάω, τώρα το τραβάς κι εσύ. Για σήμερα που με είπες συνάδελφο, θα με τραβήξω μαζί σου. Τιμητικό. Βεβαίως, είμαστε συνάδελφοι θεατές, γιατί σ' αρέσουν οι ταινίες. Πας, βλέπεις σινεμά. Με το Sean Penn, ποια είναι το Sean Penn? Το Fair Game, αυτό το έλεγα. Δεν το όχι, δεν βλέπει, δεν έχει ένα θέμα. Δεν με έχει ψυχολογικά σπρώξει με τον τρόπο του, όχι ευθέως. Για να πω ότι ρε παιδί μου να πάω να δω πολλές ταινίες φέτος. Και τον πάντως... εμπιστεύομαι, ας πούμε με ψήνουν να πάω να δω μια ταινία που μου έχει πει ότι όχι με εδώ. Δεν πάω με τίποτα. Πάντως είπα να πας και νωρίτερα στο social network
Αβλεπή και στο λόγο του Βασιλιά. Ναι, στο λόγο του Βασιλιά μέχρι και η μάνα μου με πήρε και μου πάνε επιτέλους αυτό το κρύωμα που 15 μέρες με έχει ρίξει το κρεβάτι συνέλθω. Θα πάω να δω το λόγο του Βασιλιά. Γιατί είδα τι είπε ο Θοδωρής. Λέω να έδωσε το λόγο του. Η ταινία είναι φυσικά. Είναι Όσκαρ αυτό, ε. Ναι, είναι αυθεντικό συνέστημα. Δεν είναι από αυτά που σε χειρίζονται γιατί η ταινία αυτή παρότι δεν πουλάει άσχημα την ασθένειά τη. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κοπέλα που ξέρει ότι δεν θα γίνει καλά στη ζωή τη. Άρα από. Ναι. Και επειδή είναι πιστική. Στεναχωριέσαι στο τέλος. Ή κλαις ή παθαίνεις κάτι, στεναχωριέσαι. Εν πάση περιπτώσει, Θοδωρή μου, εγώ είπα στην κυρία μου, λέει: εγώ να πάω να δει το μέρο του τέλου, να πα. Τώρα έχουμε άλλον που μας με ρωτάει να πάω τον πάνω. Να πάω εδώ. Είχαμε σένα, τώρα θα έχουμε τη Γελανή. Εγώ θα έλεγα ότι η ταινία. Αυτό που είπαμε και πριν. Είναι λίγο απ' όλα τίποτα ιδιαίτερο, αλλά το κομμάτι το ερωτικό το χειρίζεται αρκετά καλά. Και επίσης είναι. Επειδή εκτελήσετε στο 97, γι' αυτό μιλάνε για Viagra, έτσι, δεν είναι τώρα. Ήταν τότε με την έκρηξη. Εντάξει, επειδή είναι μια ταινία που έχει την ερευνά της, είναι σοβαρή αμερικάνικη ταινία, δεν λέει βλακίες επί του θέματος. Το θέμα των φαρμάκων και το πώς πλασάρονται, το πώς είναι αυτό μια τεράστια μπίζνα και όχι ακριβώς λειτουργήμα, ανάμεσα στην επιστήμη, την ιατρική, το λειτουργήμα και την καθαρή ιστορία των κερδών, το λέει πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Δεν τα λέγαμε και πριν, έχω τσεκάρει και από ένα φίλο. Εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Με τον Ακύλα Καραζήση. Απλώς είναι πολλά πράγματα μαζί και κάτι σου θυμίζει κάτι από ένα λίγο μπάλωμα. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, ρε παιδί μου, να πάτε δεν να είναι δείτε. Κακή δεν είναι κακή ταινία. Δεν θα πας και θα πεις πω ότι ήρθα να δω, θα πεις εντάξει, ωραία πέρασα. Τώρα τι πιστεί, ρε. Δεν θα κλείσει τα λεφτά για τον κόσμο. Κανονίστε αύριο να πάμε, ρε παιδί. Εμείς θα πάμε την άλλη με την μεταψήφιση. Εκεί θα πάμε σίγουρα. Πού? Εκεί την καινούργια του Clint Eastwood. Αυτό η ζωή μετά. Υπάρχει και άλλη ταινία με Medium. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και συνέντευξη Javier Bardem που παίζει στο Beautiful που πάλι παίζει έναν άνθρωπο που μιλάει με πνεύματα. Είδα τρέιλερ στη τηλεόραση, στα κανάλια, δεν ξέρω. Είδες τρέιλερ και χτες. Πόσο άσχημος όμως τον έχουν κάνει σε αυτή την ταινία τον Bardem. Πάντα είναι χάλια στην ταινία. Ως πρόσωπο λέτε εγώ. Δεν είναι ότι ήταν το κουκλί, αλλά ήταν ένας άντρας τραβηχτικός. Σε αυτή την ταινία τον έχουν κάνει λίγο έτσι ταλαιπωρημένα άσχημο. Είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος, πολύ βασανισμένος. Μήπως τον ξυπνάει ασθενής, πατέρας, τέλος πάντων θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα των πνευμάτων φαίνεται. Και το «Η ζωή μετά» και το «Beautiful» την άλλη εβδομάδα έχουν να κάνουν... Άιντε άλλη μια εβδομάδα στο σπίτι, τέντρο θα πω. Δώστε μου γραμμούλες να ξεστολίσω δέντρο.